η ενίσχυση του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης σε όλα τα επίπεδα, η τουριστική αναβάθμιση της Ροδόπης και το φράγμα του Ιάσμου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης με τον βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Για μας η ανάπτυξη είναι μονόδρομος της περιοχής μας και μάλιστα με γρήγορα αντανακλαστικά και γρήγορες, αν θέλετε, κινήσεις προς την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν, τα τρία έργα που προανέφερε ο βουλευτής Ροδόπης, ο κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, μπήκαν σε άμεση προτεραιότητα. Την μεθεπόμενη εβδομάδα ήδη θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε ραντεβού. Τα έργα αυτά έχουν μόνο αμυξιακή προοπτική. Καταρχήν, το τρίτο έργο, να εξηγήσω λίγο αντίστροφο, είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι τα τρία μεγάλα έργα που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και ο νη πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης να γίνουν στην περιοχή μας, πίσω στον πρωτογενή τομέα. Είναι, αν θέλετε, το ροδευτικό έργο στην περιοχή της Ξάνθης, το φράγμα στο Δέρειο, τα οποία αυτά ήδη έχουν ενταχθεί, αν θέλετε, σε ένα ενιαίο πλαίσιο και σε ένα ενιαίο σχεδιασμό των κεντρικών πόρων της κυβερνητικής κυβέρνησης. Είναι ένα έργο που ξέρετε πολύ καλά, ναι, μπορεί, να μην μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα ΕΣΠΑ ή από το ΠΕΠ της περιφερειάς μας ή από τα υπολοιπόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά έχουμε πει και έχουμε δεσμευτεί ότι η διεκδίκηση είναι ψηλά στην ατζέντα μας και θα διεκδικήσουμε τόσο εδώ πέρα για τους πολίτες της περιοχής μας, τους παραγωγούς, τους γεωργούς και τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι ο πρώτος πυλώνας ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε πρώτον και δεσμεύτηκα ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε τις υπηρεσίες ό,τι χρειάζεται την επικαιροποίηση μελέτης για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τους πόρους αυτή τη χρονική στιγμή. Το πρώτο, όπως είναι βεβαίως γνωστό, είναι το Πανεπιστήμιο μας. Δηλαδή η υλοποίηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το Δημοκρίτιο πρέπει να γίνει τρίτο πανεπιστήμιο στη χώρα. Αυτό προϋποθέτει γρήγορα τη λειτουργία των δύο τμήματων που έχουν εξαγγελθεί στην Κομωτινή της Εργοθεραπείας και στο Δημότυχο της Ψυχολογίας. Την επανένωση των τμήματων της Καβάλας, της Δράμας και του Εύρου από το Διεθνές Πανεπιστήμιο με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Την ενίσχυση του Ιδρύματος σε πιστώσεις σε θέσεις διδακτικού προσωπικού και την αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού, ο οποίος θα εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο μας μετά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, μετά από απόφαση της ανεξάρτητης αρχής ανώτατης εκπαίδευσης. Βλέπουμε το Πανεπιστήμιο και οι δύο με την ίδια οπτική, δηλαδή ως ένα ποιοτικό ίδρυμα το οποίο θα αναδείξει την περιοχή μας, θα τονώσει την τοπική οικονομία, θα ενισχύσει δημογραφικά την τοπική κοινωνία και συνδεόμενο με την τοπική αγορά θα μας παρέχει τεχνογνωσία για να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις αλλά και ο δημόσιος τομέας να τρέξουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτό είναι και η πρώτη μας προτεραιότητα. Μάλιστα, επειδή επίκειται και η απελευθέρωση της αγοράς της ανώτητης εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπόλιο, συζητήσαμε και τρόπους που θα μπορούσε το Περιφερειακό Πανεπιστήμιο και να διεθνοποιήσει τη δράση του, αλλά και να συνδυαστεί, να συνεργαστεί με πιθανές νέες ιδιωτικές επενδύσεις στην ανώτατη εκπαίδευση που μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα, παρέχοντας έτσι και το προσωπικό και την υποδομή του προς όφελος και της περιοχής.